σειρά κινουμένων σχεδίων που εμπνεύστηκε ο θαλάσσιος βιολόγος Στίβεν Χίλενμπεργκ για τον Nickelodeon. Η σειρά εξιστορεί τις περιπέτειες του ομώνυμου χαρακτήρα και των διάφορων φίλων του στην πλασματική υποβρύχια πόλη του βυθού του Μπικίνι. Το πρώτο επεισόδιο της σειράς προβάλλεται την 1η Μαΐου του 1999 και ακολούθησαν αρκετά άλλα, τα οποία το κάθε ένα είχε τη δική του μουσική επένδυση με χαρακτηριστική τη μουσική που θα ακούσετε από τον Δημήτρη Ρούσου. Η επόμενη γενιά που γράφτηκε από την China Anne McClay, Thomas Doherty και Dylan Playfair και χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της ταινίας της 2ης Ιουνίου 2017 από τη Walt Disney Records. Θα ακούσουμε μικρό απόσπασμα από τη Λίλα Κουκουλογιάννη. Είναι πλασματικός χαρακτήρας κόμιξ που δημιουργήθηκε από τον Έλζι Κρίσλερ Σέγκαν και έχει εμφανιστεί σε κόμιξ, θέατρο, τηλεόραση, κινούμενα σχέδια, ραδιόφωνο, κινηματογράφο και βιντεοπαιχνίδια. Η πρώτη εμφάνιση έγινε στις 17 Ιανουαρίου του 1929. Είναι το ατίθασο ναυτάκι με την πίπα που τρώει σπανάκι για να αποκτήσει τη μαγική του δύναμη. Το πασίγνωστο μουσικό θέμα «I'm Popeye the Sailor Man» των ταινιών το συνέθεσε ο Sammy Lerner το 1933 και έμεινε πάντα συνδεδεμένο με τη φιγούρα του Popeye. Θα ακούσουμε μουσικό απόσπασμα από τον Κωνσταντίνο Κουμαριανό. Και σκηνοθεσίας Ρόμπερτ Στίβενσον. Η ταινία, της οποίας η μουσική και τα τραγούδια γράφτηκαν από τους αδελφούς Σέρμαν, είναι βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρισμα της Πάμελα Λίντον Τράβερς. Πρωταγωνίστρια της ταινίας είναι η Τζούλι Άνδριους, που ερμηνεύει το ρόλο μιας αξιαγάπητης γουβερνάντας με μαγικές ικανότητες που επισκέπτεται το σπίτι μιας προβληματικής οικογένειας, προκειμένου να συνεισφέρει στη βελτίωση της ζωής των μελών της. Θα ακούσουμε μουσικό απόσπασμα από την Ειρήνη Άγα.
Μαξί είναι ένα διάσημο τραγούδι που η Disney το 1989 το χρησιμοποίησε για την ταινία «Η μικρή Γοργόνα», μια σύνθεση του Alan Menken σε στίχους του Howard Ashman. Κέρδισε το βραβείο Grammy του καλύτερου τραγουδιού για το 1989 που γράφτηκε για ταινία κινουμένων σχεδίων. Το τραγούδι είναι μια ένσταση του Κάγουρα Σεβάστιαν παρακαλώντας την Άριελ να παραμείνει στη θάλασσα και να αντισταθεί στην επιθυμία της να γίνει άνθρωπος για να περάσει τη ζωή της με τον πρίγκιπα Έρικ, τον οποίο ερωτεύτηκε. Θα ακούσουμε μουσικό απόσπασμα από την Διόνη Πρίντεζη. Παραγωγής 2003, το οποίο εκτελέστηκε από τη Φιλαρμονική της Πράγας. Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Άντριου Στάντον και το σενάριο έγραψε ο ίδιος, μαζί με τους Μπομπ Πάτερσον και Ντέιβιντ Ρέινολντς. Εξαιτίας της επίθεσης ενός μπαρακούντα στη γειτονιά όπου ζούσαν οι γονείς του κλωνό ψαρου Νέμο, το μόνο ψάρι που διασώζεται είναι ο πατέρας του, Μάρλιν, και το αυγό του Νέμο, που ακόμη δεν έχει απολαυθεί. Θα ακούσουμε μουσικό απόσπασμα από τη Διόνη Πρίντεζη. Το τραγούδι «Ο Κυραντώνης», σε στίχους και μουσική Μάνου Χατζηδάκη, τραγούδισε σε πρώτη εκτέλεση η Νάνα Μούσκολη. Όμως η ονειρική ερμηνεία του ποιητικού αυτού πλάσματος, του χατζηδακικού σήματος, βρίσκεται στο πασίγωνο στο πλέον Κυλιμάκη, στο οποίο η Μελίνα μετέφραζε στα γαλλικά τους στίχους του τραγουδιού, που έλεγε ο ίδιος ο συνθέτης, καθισμένη στα γόνατά του σχεδόν. Θα ακούσουμε μουσικό απόσπασμα από τον Γιάννη Λιούβαρη.
Καραϊβική στην Αμερικανική περιπετειώδης ταινία φαντασίας παραγωγής 2003 που διαδραματίζεται στην Καραϊβική στις αρχές του 18ου αιώνα και διηγείται την ιστορία του συντηρητικού Will Turner και του πειρατή Jack Sparrow στην προσπάθειά τους να σώσουν την Elizabeth Swann από το καταραμένο πλήρωμα του μαύρου μαργαριταριού και του καπετάνιου του, Hector Barbosa. Την ταινία σκηνοθέτησε ο Γκορ Βερμπίνσκι, την παραγωγή ανέλαβε ο Τζέρι Μπρούχανμπερ, το σενάριο έγραψαν οι Τεντ Έλιοτ και Τέρι Ρόσιο. Η μουσική έγραψε ο Χανς Ζίμερς. Θα ακούσουμε μουσικό απόσπασμα από τον Γιώργο Νησιώτη. Τα δύο αυτά τραγούδια κυκλοφόρησαν και στις 45, σημειώνοντας πέρα από την ταινία τη δική τους τεράστια επιτυχία, αφού αποτέλεσαν το πρώτο χρυσό 45 στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας, το οποίο και απονεμήθηκε το 1960. Θα ακούσουμε μουσικό απόσπασμα από τη Γεωργία Φραγκή στα Βουβαρή. Σειρά κινουμένων σχεδίων που δημιουργήθηκε για το σινεμά από τους William Hanna
και Τζόζεφ Μπαρμπέρο. Το θέμα της είναι η αντιπαλότητα μεταξύ του γάτου Τόμ και του ποντικού Τζέρι, των οποίων οι καταδιώξεις και μάχες συχνά εμπλέκουν κομική βία. Η μουσική δραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο, τονίζοντας τη δράση, συμπληρώνοντας τα παραδοσιακά ηχητικά εφέ και προσδίδοντας συγκίνηση στις σκηνές. Ο μουσικός Thomas Alan Waits ήταν αυτός που δημιούργησε τη μουσική, συνδυάζοντας στοιχεία jazz, κλασικής και pop μουσικής. Θα ακούσουμε μουσικό απόσπασμα από τον Αντώνη Άδα. Και έγινε διάσημη για το μουσικό θέμα της, ένα ζεμπέκικο που έγραψε ο Μάνος Λουίζος, που θεωρείται πλέον κλασικό. Το σενάριο και η σκηνοθεσία είναι του Αλέξη Δάμια. Το ζεμπέκικο αυτό χορεύει ο Λοχίας Μπάσκος στα πρώτα λεπτά της ταινίας, στο μαγαζί που συναντά για πρώτη φορά την Ευδοκία, η οποία του χτυπά παλαμάκια, προκαλώντας την οργή του δεμπατζή της ενός διεφθαρμένου πρώην χωροφύλακα. Όταν τελείωσε με τη μουσική του ζεμπέκικου, ο Λουίζος το έδωσε στο Λευτέρη Παπαδόπουλο για να του γράψει στίχους, αλλά ο Παπαδόπουλος αρνήθηκε, λέγοντάς του ότι αυτό το πράγμα δεν παίρνει λόγια, δεν υπάρχουν στίχοι για να το υποστηρίξουν. Στα χρόνια της μεταπολίτευσης, το συγκεκριμένο κομμάτι αναδείχθηκε στο πιο διάσημο ίσως ζεμπέκικο στην Ελλάδα. Θα ακούσουμε μουσικό απόσπασμα από τον Θοδωρή Ψαρό και Ζαμπετάνη Μιχάλη στο πιάνο, καθώς και από τη Βενέτη Φωτεινή και Βασιλεία Ξαγοράρη στα ακορντεόν. My heart will go on. Η καρδιά μου θα συνεχιστεί.
που ονομάζεται επίσης «Η καρδιά μου θα πάει», θέμα αγάπης από το Βρετανικό. Είναι το κύριο θεματικό τραγούδι στην ταινία «Τιτάνικ» του James Cameron. Η μουσική του συγκροτήθηκε από τον James Horner και οι στίχοι του γράφτηκαν από τον Will Jenkins. Στο πιάνο και στη φωνή, η Αναστασία Κεχαλιόγλου. Thank you.
βασίζεται σε χαρακτήρες του Sir Arthur Conan Doyle και στίχους από το βιβλίο της Leslie Bricklis. Η ιστορία αφορά μια αντιπαράθεση του 1901 μεταξύ του Holmes και του παλαιού εχθρού του, του καθηγητή Moriarty. Η λαβή κόρη του Moriarty, Μπέλα, αποδεικνύει ότι είναι ακόμα πιο αποφασισμένος και όμορφος εχθρός από τον πατέρα της. Το Sherlock Holmes είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε από την Katy Perry και τον Glenn Barrow. Θα ακούσουμε μουσικό απόσπασμα από τον Τιτζιάνο Ντεσιμόνα. Χρησιμοποιήθηκε ως θέμα για το τουρνουά 2031 NCAA Division One Men's Basketball. Το κομμάτι διορίστηκε για το βραβείο Grammy για την καλύτερη εμφάνιση pop duo group στο 60ο ετήσιο βραβείο Grammy. Θα ακούσουμε μουσικό απόσπασμα από τον Τιτζιάνο Ντεσιμόνα.
μουσικό άλμπουμ του σουηδικού hard rock συγκροτήματος Europe που κυκλοφόρησε το 1986. Αποτέλεσε τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του συγκροτήματος και περιγράφει τα συναισθήματα μιας ομάδας ανθρώπων τη στιγμή που εγκαταλείπουν τη γη για να μεταναστεύσουν σε άλλους πλανήτες. Το τραγούδι The Final Countdown, στα ελληνικά τελική αντίστροφη μέτρηση, εγγράφηκε στο ελληνικό συλλογικό υποσυνείδητο ως τραγούδι αθλητικού θριάμβου το 1987 και παραμένει τέτοιο μέχρι σήμερα, όταν η μεγαλύτερη επιτυχία της εποχής παίζονταν συνέχεια στα ημίχρονα των αγώνων του EuroBasket 1987 για να περνά ευχάριστα η ώρα των θεατών. Έκτοτε, το συγκεκριμένο τραγούδι αποτελεί αγαπημένη μουσική συνοδεία των τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών, ρεπορτάζ όταν περιγράφουν νίκες των ελληνικών εθνικών ομάδων. Θα ακούσουμε μουσικό απόσπασμα από τον Κωνσταντίνο Κουμαριανό. Thank you.
ηχογράφηκε από τον Ραμίν Τζαβάνι το 2011. Το κομμάτι είναι γραμμένο σε ελάσσονα κλίμακα. Θα ακούσουμε μουσικό απόσπασμα από τον Αντώνη Ρούς. Ο Μπεν Κιν και γράφτηκε από τους Τζέρι Λίνμπεργκ και Μάικ Στόλερ.
Το 1986 το τραγούδι συμπεριλήφθηκε και στο soundtrack της ταινίας Stand By Me. Θα ακούσουμε μουσικό απόσπασμα από την Αγγελική Κουντούρη. Thank you.
τραγούδι του Νάντσιο Χέρ Μπράουν σε στίχους Άρθουρ Φρίν, το οποίο κυκλοφόρησε το 1929. Αργότερα συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της μουσικής ταινίας «Τραγουδώντας τη βροχή» το 1952 και απέκτησε φήμη. Στην ταινία το ερμηνεύει ο Τζιμ Κέρι. Θα ακούσουμε μουσικό απόσπασμα από την Μαριλένα Ανδρονίκου. Σημερώνει. Το σύννεφο έφερε βροχή. Είναι βασισμένο στο ομώνυμο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και ποίηση του Βαγγελή Γκούφα. Το τραγούδισε η Αλίκη Μουγιουκλάκη στην ελληνική ταινία «Η Λίζα και οι άλλοι». Στο πιάνο, η Βασιλική Κεχαγιόγλου, στα ακορντεόν, η Φανή Ρούσου, Βασιλική Μπάουλ, Βασιλεία Ξαγοράρη και η Φωτεινή Βενέτη.
R&D, παραγωγής 2001 σε σκηνοθεσία Jean-Pierre Jeunet και σε σενάριο του ίδιου μαζί με τον Jean Laurent. Τη μουσική έγραψε ο Jean Clisset. Η ταινία αφηγείται την ιστορία μιας ντροπαλής σερβιτόρας που αποφασίζει να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων του περιβάλλοντος της προς το καλύτερο, ενώ παλεύει με τη δική της απομόνωση. Στο πιάνο, ο Λεωνάρντο Ντε Σιμών και στα ακορντεόν η Φανή Ρούσου, Βασιλική Μπάουλα, Βασιλεία Ξαγοράρη και Φωτεινή Βενέτη. Κρουστά η Διόνη Πρίντεζη.
Η ταραντέλα χορεύεται από ζευγάρια σε γρήγορο ρυθμό 6-8 ή 18-8 ή 4-4. Τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιούνται είναι μαντολίνο και ακορντεόν, κιθάρα, φλάουτο, φλογέρα και κλαρίνο. Το βασικότερο όμως μουσικό όργανο της ταραντέλα είναι το ταμπορέλο, που είναι το ντέφι. Οι χορευτές και οι χορεύτριες παίζουν πάρα πολύ με τα χρώματα. Κάθε πανί διαφορετικού χρώματος που κρατάνε αναφέρεται σε αράχνη διαφορετικού χρώματος. Αφιέρωμα στην ταραντέλα έγινε στον ντοκιμαντέρ των Εγκαρδία «Η πέτρα που χορεύει». Θα ακούσουμε απόσπασμα από τη Βασιλεία Ξαγοράνη. Ένα τραγούδι από την ομώνυμη ταινία. Θα ακούσουμε απόσπασμα από τη Μαριλένα Ανδρονίκου. Είναι μία ταινία του 1972 και βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Μάριο Πούτσο. Σκηνοθέτης ήταν ο Φράνσις Φορντ Κόπολα και πρωταγωνιστές του Μάρλον Μπράντο και Αλ Πατσίνο. Η ταινία θεωρείται μία από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Τη μουσική υπογραφή έχει ο Νίνο Ρότα και ανίστασης συνθέτης που έλαμψε υπογράφοντας τη μουσική μυθικών ταινιών του Φεντερίκο Φελίνη, αλλά και του Λούτσιο Βισκόντι, του Φράνκο Τζεφριέρη και άλλων. Στο πιάνο, η Μαριλένα Ανδρονίκου. Συνοδεύει την ομάδα ακορντεών που αποτελείται από Φανή Ρούσου, Βασιλική Μπάουλα, Βασιλεία Ξαγοράρη, Φωτεινή Βενέτη, Κυριάκ Κοντό, Απέρτη Νίκο, Ελπίδα Ριγούτσου, Αριστίδης Τσαβδάρης.
Ζορμπά. Ο χορός του Ζορμπά είναι ένα ορχιστρικό τραγούδι σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη που συμπεριλήφθηκε στο στάνταρ της ταινίας Αλέξη Ζορμπάς 1964, το οποίο κυκλοφόρησε το 1965. Πρόκειται για ένα από τα δημοφιλέστερα κομμάτια του Έλληνα συνθέτη. Στο πιάνο, η Μαριένα Ανδρονίκου συνοδεύει την ομάδα ακορντεών που αποτελείται από Φανή Ρούσου, Βασιλική Μπάουλα, Βασιλεία Ξαγοράρη, Φωτεινή Βενέτη, Απέλη Νίκο, Ελπίδα Ριγούσου, Αριστίδης Τσαβάρης.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ομάδα ακορντεόν που βοήθησε. Ξέχασα να ευχαριστήσω και να σας πω, είχαμε τον Γιάννη το Λάπα στον ήχο και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω. Ένα χειροκρότημα για τον Γιάννη το Λάπα. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης το πιο σημαντικό που ξέρετε ήταν το Δήμο και τα Λύκια εδώ πέρα για την παραχώρηση του χώρου. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι.